coach, μια νίκη η οποία ήταν απαραίτητη για το Μαρούσι απέναντι στον Απόλλωνα. Παρ' όλα αυτά δυσκολευτήκατε, τι συμβαίνει, τι συνέβη? Ναι, είναι ξεκάθαρο ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε το προβάδισμα νομίζω μέχρι το 25-26 με 20 πόντους διαφορά. Νομίζω υποτιμήσαμε τη δυναμική την ομάδα του Απόλλωνα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε δύσκολα πράγματα, κάναμε λάθη τα οποία τα πληρώσαμε. Νομίζω ήταν πολύ κακή προσέγγιση της ομάδας μας στα τελευταία λεπτά και δώσαμε τη δυνατότητα να γίνει ένα παιχνίδι που είχαμε από την αρχή του παιχνιδιού, νομίζω μια διαφορά από 10 πόντους και πάνω, να φτάσει να πάει στους 4-5 πόντους. Νομίζω ότι παράδειγμα προς αποφυγή τα τελευταία 15 λεπτά, έστω και αν κερδίσαμε, νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα, αλλά μας προσέχαμε. Coach, με αυτή τη νίκη μπορείτε να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω? Όπως παίξαμε τα τελευταία 15 λεπτά, όχι. Με τα τελευταία 15 λεπτά δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Λάθος νοοτροπία, πολλά λάθη και όσον αφορά και θέματα διάθεσης. Στην ομάδα δεν έχουν καταλάβει και πιστεύω, φαίνεται με τους χρόνους συμμετοχής, όταν παίζουν τα παιδιά προσπαθούν στην άμυνα, όσο και να είναι σε εισαγωγικά μη ταλαντούχα όσο άλλα παιδιά. Νομίζω αν το παιχνίδι το αντιμετωπίσουμε όπως τα πρώτα 25 λεπτά, μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Αυτά υπόλοιπα. Και κάτι τελευταίο, coach, σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, γιατί εσύ είσαι ένας απολωνιστής. Όταν τον βλέπεις να περνάει τέτοιες στιγμές, τι σκέψεις παίρνουν από το μυαλό σου? Εντάξει, σίγουρα από όσο έχει ξαναπεράσει από τέτοιες στιγμές, θα βρει το δρόμο του και νομίζω είναι θέμα χρόνου να επανέλθει στην κατηγορία.